Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ελάχιστοι από τους φορολογούμενους που έως τον Ιανουάριο πρέπει να πληρώσουν τις επόμενες 4 δόσεις του ένφια 2017 γνωρίζουν πως από τον Μάρτιο θα αρχίσει η καταβολή του ένφια του 2018, ο οποίος δεν έρχεται μόνο νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, αλλά προβλέπεται ότι θα είναι και αυξημένος για τους έχοντες μεσαία και κυρίως μεγάλη ακίνητη περιουσία. Ο ένφια του 2018 θα υπολογιστεί με βάση τις νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις θα είναι μικρότερες. Ωστόσο, η όποια μείωση θα καλυφθεί με παρεμβάσεις στους συντελεστές και τα φορολόγητα όρια. Η ουσιαστική διαφορά στα stress test του 2018 δεν είναι ότι θα γίνουν νωρίτερα, αλλά ότι θα γίνουν με βάση τα νέα λογιστικά πρότυπα, υπογραμμίζει στο insider.gr κορυφαίος τέλεχος του τραπεζικού κλάδου. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, τα νέα λογιστικά πρότυπα είναι πιθανό να αυξήσουν τις προβλέψεις των τραπεζών έως και 10 ποσοστιαίες μονάδες, το οποίο, αν συμβεί, θα φέρει σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση τα πιστωτικά ιδρύματα που βρεθούν στο χείλος της κεφαλαιακής ανεπάρκειας. Στη δεδομένη συγκυρία, η έκβαση αυτής της διαδικασίας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την χώρα μας, αφού από τις επιδόσεις των τραπεζών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό τι θα ακολουθήσει μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018. Στα χαρακόμματα έχει φέρει το ζήτημα των ταξί εκ νέου την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, μιας και από την μεριά της κυβέρνησης κάνουν λόγο για στοχευμένες ενέργειες ρύθμισης μιας άναρχης αγοράς σε συνεννόηση με τις κοινοτικές αρχές, ενώ στη Νέα Δημοκρατία βλέπουν προσπάθεια χειραγώγησης επιτυχημένων πλατφορμών διαμεσολάβησης όπως η BIT και η TaxiPlon προς όφελος τεχνιακών συμφερόντων. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δικτυμό να κυμαίνει 757,87 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,30% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.